glasses. Good job. Good job. I got you. I got you. You got another present? Thank you. Σηκωθείτε παρακαλώ. Please rise. Είσαστε έτοιμοι, Ρόσετ. Μπράβο, οκ. Μη μου κλαις και πολύ. Ωραία, ωραία. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεν ουρανό Θεάς άμενος και ως ο Παύλος την κλίση νου και εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν βασιλεύσιν Απόστολος σου Κύριε,
βασιλεύουσαν πόλην τη χειρή σου παρέθετο, ειν περίσωζε δια παντός εν ειρήνη, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Πέτης άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων των Θεών Εκκλησιών και της το πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του δούλου του Θεού Γεωργίου και της δούλης του Θεού Ελένης, των νυν μυστευωμένων αλλήλης και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του κατεπευθύνε αυτής αγάπην τελείαν, ειρηνικήν και βοήθειαν του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του φυλαχθήνε και ευλογηθήνε αυτούς εν ομονία και βεβαία πίστη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του διαφυλαχθήνε αυτούς εν αμέμπτο βιωτή και πολιτεία του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών χαρίσεται αυτής τίμιον των γάμων και την κήτην αμίαντον του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κίνδυνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός ο αιώνιος, ότι αδιερμένα συναγωγών εις ενότητα, και σύνδεσμον διαθέσω στη θύς άρρηκτον, ου ευλογήσας Ισάκ και Ρεβέκαν, και κληρονόμος αυτούς της εις επαγγελίας αναδείξας, αυτός ευλόησον και τους δούλους σου τούτους, οδηγών αυτούς εν παντή έργο αγαθό, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το Πνεύματι σου. Τα σκεφαλάς ημών τον Κυρίο κλείνομεν. Συ, Κύριε. Κύριο Θεός ημών, ότι είναι εξεθνών προημινευσταμένος εκκλησίαν παρθένων αγνήν, ευλόγιστον τα μνήστρα ταύτα, και ένωσον και διαφύλαξον τους δούλους σου, τούτους εν ειρήνη και ομονία. Σίγα πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αρευωνίζεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού Ελένη, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αρευωνίζεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού Ελένη, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Αμήν. Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού Ελένη, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αραβωνίζεται η δούλη του Θεού Ελένη, τον δούλο του Θεού Γεώργιον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αραβωνίζεται η δούλη του Θεού Ελένη, τον δούλο του Θεού Γεώργιον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αραβωνίζεται η δούλη του Θεού Ελένη, τον δούλο του Θεού Γεώργιον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συμπορευτείς εν τη Μεσοποταμία, στελωμένο νημευθέσα του Κυρίου αυτού Ισάκ γυναίκα, και διά μεσητείας ιδρεύσας, αραβωνίσαστε την Ρεβέκαν αποκαλύψας. Αυτός ευλόησον τον αραβώνα των δούλων σου, Γεώργιον και Ελένης, και στήριξον τον παραυτής λαληθέντα λόγων. Βεβαίωσον αυτούς την παρασού Αγία Ενότητη, σίγαρ υπάρχεις, εδημιουργήσας άρσεν και θύλη, και παρασού αρμόζεται ανδρήγινης βοήθειαν και διαδόχην του γένους των ανθρώπων. Αυτόσον Κύριο Θεός ημών, ο εξαποστήλας την αλήθειαν επ' την κληρονομίαν σου και την επαγγελίαν σου επ' τους δούλους σου τούτους, τους πατέρας ημών εις καθεκάστην γενεάν και γενεάν, τους εκλεκτός σου, επίβλεψον τον δούλον σου Γεώργιον και την δούλην σου Ελένη, και στήριξον τον αραβόν αυτόν εν πίστη και ομονία, με αγάπη, αλήθεια και με προσοχή. Σίγαρ Κύριε υπέδειξας δίδωση τον αραβόνα και στηρίζεσαι εν παντή. Διά δακτυλιδίου εδόθη εξουσία του Ιωσήφ εν Αιγύπτο, διά δακτυλιδίου εδοξάστια Δανιήλ εν χώρα Βαβυλώνος, διά δακτυλιδίου εφανερώθη αλήθεια της Ταμάρ, διά δακτυλιδίου ο πατήρ ημών ουράνιος ικτήρμων γέγονεν επί των άσωτων ιών, δότε γαρφησί δακτύλιον εις την χείρα αυτού, και νέγκαντες των μόσχων των συστευτών, θύσατε και φαγόντες εφραθόμεν. Αυτή η δεξιά σου, Κύριε των Μωυσήν, εστρατοπέδευσεν εν ερυθρά θαλάσσι, διαγα του λόγου σου του αληθινού οι ουρανοί εστερεώθησαν και η γη εθεμελιώθη, και δεξιά των δούλων σου ευλογηθήσετε το λόγο σου το κρατεό και το βραχίον ίσου το ύψιλο. Αυτόσουν και νυν δέσποτα ευλόγησον το δακτυλοθέσιον τούτο ευλογίαν ουράνιον, και άγγελος Κυρίου προπορεύεστε έμπροσθεν αυτόν πάσα στα σημέρας της ζωής αυτών. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζον τα σήμαντα και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι των Κυριών, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι, μακάριο σοι και καλό σου έστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Υγιεινής ως άμπελος εθνιούσεν τις κλήτες ή της οικίας σου, Ιησούς νεόφυτα λέων κύκλο της τραπέζης σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κυριών, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα στα σήμερα στη ζωή σου, και ήδη εις Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί τον Ισραήλ. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κωνσταντίνος ημερών, συν Δημήτρη τη Ελένη, των σταυρών εμφαίνουσι, το πανσεβάσμιον ξύλων πάντων μεν, των Ιουδαίων εσχήνινοντα, όπλον δε εις των ανάκτων κατέναντίον, Δήμας γαρανέ δείχθη, σημείων μέγα και εν πολέμης φρικτό. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων των Θεοεκκλησιών,
και της το πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εχριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των δούλων του Θεού Γεώργιον και Ελένης, των νυν συναπτωμένων αλλήλης εις γάμου κοινωνίαν και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευλογηθήνε των γάμων τούτων ως των εν Κανά της Γαλιλαίας του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του παρασκευθήνε αυτή σοφροσύνη και καρπών κοιλίας προς των συμφέρων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευρεθήνε αυτούς εν οράσι ιών και θυγατέρων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του δωρηθήνε αυτής ευτεκνίας απόλαυσιν και ακατάγνωστον διαγωγήν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του δωρηθήνε αυτής τεκιμήν πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστήνε αυτούς τεκιμάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ό,τι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός ο άχροντος και πάσης κτίσεως δημιουργός ο την πλευρά του προπάτορος Αδάμ, δια την σύν φιλανθρωπίνης γυναίκα μεταμορφώσας και ευλογήσας αυτούς και είπων, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης και αμφωτέρως αυτούς εις την μέλος αναδείξιας δια της συζυγίας, ένε και εν γαρ τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε την ιδία γυναίκα και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Κι ως ο Θεός συζεύξεν άνθρωπος μη χωρίζετο, όταν θεράποντα τον Αβραάμ ευλογήσας και διανοίξας την μήτραν Σάρας και πατέρα πλήθους εθνών ποιήσας, όταν Ισάκ τη Ρεβέκα χαρισάμνος και τον τόκον αυτής ευλογήσας, όταν Ιακώβ τη Ραχήλ συνάψας και εξ αυτού τους δώδεκα πατριάρχας αναδείξας, όταν Ιωσήφ και την Ασυνέθ συζεύξεσας καρπών παιδοποίης αυτών των Εφραίμ και τον Μανασί χαρισάμενος, όταν Ζαχαρίαν και την Ελισάβε προσδεξάμενος και πρόδρομον των τόκων αυτών αναδείξας, ο εκ της ρίζης ιεσέ το κατά σάρκα βλαστήσας την αϊπάρθενον και εξ αυτής σαρκωθήστε και τεχθείς η σωτηρίαν του γένους των ανθρώπων, ο διά την άφρωστον σου δωρεάν και πολλήν αγαθότητα παραγιωνόμενος εν Κανά της Γαλιλαίας και τον εκεί σε γάμον ευλογήσας, ή να φανερώσεις όταν σον θέλημα στην γένομον συζυγία και εξ αυτής παιδοποία. Αυτός, Δέσποτα Πανάγια, πρόσδεξε την δέηση ημών των οικετών σου, ως εκείση και εντάφτα παρεγιόμνος την άρωτο σου επιστασία, ευλόγησον των γάμων τούτων και παράσχου τους δούλους σου τούτους, Γεώργιον και Ελένης, ζωήν ειρηνικήν, μακροημέρευσιν, σοφροσύνη, της εις αλληλούς αγάπην, εν το συνεδεσμό της ειρήνης, σπέρμα μακρόβιον, την επιτέκνης χάριν, των αμάριντων της δόξης στέφανον, αξίωσον αυτούς ειδήν τέκνα τέκνων, την κήτην αυτών ανεπιβούλευτον διατήρησον, και δώσ' αυτής από το δρόσο τους ουρανούς άνωθεν και από της ποιότητος της γης, έμπλησον τους οίκους αυτών σίτου, ίνου και ελαίου και πάσης αγαθοσύνης, ή να μεταδεδώσει και της χρίαν έχουση, δωρούμενος άμα και τη συμπαρούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα. Ότι Θεός ελέος ηκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν σι τον Άσου Πατρί και τον Παναγίο και Αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι
νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ευλογητός η Κύριο Θεός ημών, ο του μυστικού και αχράντου γάμου, υιουργός και το σωματικό νομοθέτης, ο της αυθασίας φύλαξ και των βιωτικών αγαθός οικονόμος, αυτός και νυν δέσποτα, ο εν αρχή πλάσας των άνθρωπων και θέμνος αυτών, εν βασιλέα της τήσεως και ύπων, ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον επ' της γης, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν. Και λαβών μία το πλευράν αυτού έπλωσας γυναίκα, ειν ειδών Αδάμ είπε, τούτον είναι οστούν εκ το οστών μου και σάξε τη σαρκός μου. Αύτη κληθήσετε γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή. Ένε και εν τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τον γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Και ούς ο Θεός σύζεξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Αυτός και νυν δέσποτε Κύριε ο Θεός ημών, κατάπεψον την χάρη σου την επουράνιον επί τους δούλους σου Γεώργιος και Ελένης και δώστη παιδίς και ταύτη εν πάση υποταγήνε το Ανδρή και των δούλων σου τούτων είναι εις κεφαλήν εις γυναικός όπως βιώσωση κατά το θέλημά σου. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλογήσας τον Αβραάμ και την Σάραν, τον Ισά και την Ρεβέκαν, τον Ιακώβ και πάντως τους Πατριάρχας, τον Ιωσήφ και την Ασινέθ, Μωσέα και Σεφόραν, Ιωακήμ και τη Σάναν, Ζαχαρίαν και την Ελισάβετ. Διαφύλαξον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως διαφύλαξας τον Οέν την Κιβωτό, τον Ιωνάν την Κοιλία του Κήτους, τους Αγίους Τρισπέδας εκ το Πυρός, κατά πέμψας αυτής δρόσων ουρανόθεν. Και έλθει από αυτούς η χαρά εκείνη, η έσχεν, η μακαρία λένη, ότε έβρε των τίμιων και ζωπιών σταυρών. Μνημόνευσον αυτόν, Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημονεύσας του Ενόχ, του Σιμ, του Ηλία, ως εμνημονεύσας των Αγίων σου τεσσεράκοντα μαρτύρων, κατά πέμψας αυτής ουρανόθεν του Στεφάνους. Μνημόνευσον, Κύριε ο Θεός ημών, και των αναθρεψάντων αυτούς γονέων, ότι ευχέ γονέων στηρίζωση θεμέλια οίκων. Μνημόνευσον, Κύριε ο Θεός ημών, των δούλων σου, των παρανύμφων, φίλων, συγγενών και προσερθόντων εις την χάριν ταύτην. Μνημόνευσον, Κύριε ο Θεός ημών, τους δούλους σου, Γεώργιος και Ελένης, και ευλόγησον αυτούς. Δώσ' αυτής καρπών κοιλίας, καλλιτεκνίαν, ομόνιων ψυχήν και σωμάτων. Ύψωσαν αυτούς ως τα σκέδρος του Λιβάνου, ως άμπελον ευκλιματούσαν. Δώρισε αυτής σπέρμα στάχιος, ειν απάσιν αυτάρκειον έχοντες. Περισσεύσωσιν εις πανέργων αγαθών, και σύ ευάρεστον και είδωσιν ιούς των ιών αυτών, ως νεόφυτα λέων κύκλο της τραπέζης αυτών. Και ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου, λάμψωσιν ως φωστήρες εν ουρανό, εν σύ το Κύριο ημών. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός, ο Άγιος, ο πλάσας εχούς των άνθρωπων και εκ της πλευράς αυτού ανοικοδομήσας γυναίκα και συζεύσας αυτό βοηθών κατά αυτών, δια το ούτως αρέσε τη η μεγαλειότητη, μη μόνον είναι τον άνθρωπο της γης. Αυτός και νυν δέσποτα, εξ απόστοτη χείρα σου την έρωτον των εξαγίου κατητήριου σου και άρμοσον των δούλων σου Γεώργιον και την δούλη σου Ελένη, ότι παρά σου αρμόζεται Ανδρή γυνή. Σύβιωσον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς εις σάρκα μίαν, χάρισε αυτής καρπών κοιλίας ευτεκνίας απόλαυσιν, ότι σώων το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού Ελένη, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού Ελένη, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού
και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού Ελένη, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στέφεται η δούλη του Θεού Ελένη, τον δούλο του Θεού Γεώργιον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στέφεται η δούλη του Θεού Ελένη, τον δούλο του Θεού Γεώργιον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στέφεται η δούλη του Θεού Ελένη, τον δούλο του Θεού Γεώργιον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Πρόσχομεν. Εθικάς επί την κεφαλήν αυτών στεφάνους εκλήθων τιμίων, ζωήν ητής αντώσε και έδωκας αυτής μακρότητα ημερών. Σοφία. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαν. Αδελφοί, ευχαριστείτε πάντοτε υπερ πάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού, εγυναίκες της ιδής ανδράς υποτάσσεστε ως το Κυρίο, ότι ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός εστί σωτήρ του σώματος. Αλλώς περί Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτω και οι γυναίκες της ιδής ανδράς εν παντή. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, είναι αυτήν αγιάσει, καθαρίσας το λουτρό του ύδατος εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσα σπήλων ηρητίδα, ητή των τιούτων, αλλήν Αγία και άμωμος. Ούτως ο φίλος είναι οι άνδρες, αγαπάντας εαυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά, ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλεκτρέφηκε θάλπη αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησίαν, ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού, αντί τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο οι σάρκα μίαν. Το μυστήριον του το μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Πλην και εμείς η καθένα, εικαστός την εαυτού γυναίκα, ούτως αγαπάτο ως εαυτό.
ον. Η δε γυνή ειν αφοβείται τον άνδρα. Ειρήνη σοι των αγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, γάμος εγένετον Κανά της Γαλιλαίας και είναι η μήτυρ του Ιησού εκεί. Εκλήθηδε και ο Ιησούς και οι μαθητέ αυτού εις τον γάμον και υστερήσαντος ίνου λέγει η μήτυρ του Ιησού προς Αυτόν, ίνον ουκ έχουσι. Λέγει αυτή ο Ιησούς, τι εμή και εσύ γίνε, όπο οίκει η ώρα μου. Λέγει η μήτυρ αυτού της διακόνης, ότι αν λέγει μην πείσατε. Ήσαντε εκεί ιδρύε λύθινε, εξκείμενε κατ' των καθαρισμών των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις. Λέγει αυτής ο Ιησούς, γεμίσατε τας αδρίας ύδατος και γέμισαν αυτά σε οσάνο. Και λέγει αυτής, αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και είναι γκάν, ως δε γεύσατε, ο αρχιτρίκλινος το είδωρ ίνων γεγεννημένων και ουκ ήδη πόθεν εστίν, εδε διάκονοι είδησαν, οι τλικότες το είδωρ, φωνή των νυμφίων ο αρχιτρίκλινος και λέγει αυτό, πας άνθρωπος πρώτου το καλόν ίνων τίθηση και όταν με θυσώσουσι, τότε τον ελάσω, σύτε τήρικα στον καλόν ίνων έως άρτη. Ταύτην επίσε την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε την δόξα αυτού. Και πίστευσαν εις Αυτόν οι μαθητέ αυτού. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγάλεο σου, δέομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δέομεθά υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας των δούλων σου Γεώργιον και Ελένης, των νεονύμφων μετά των παρανύμφων, γονέων, συγγενών και ακολουθίας αυτών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριο Θωσιμών, ο εν τη σωτηριώδη σου οικονομία καταξίωσα εν Κανά τη Γαλιλαία, τίμιον αναδείξε τον γάμον δια τη παρουσία. Αυτό και νυν του δούλου σου Γεώργιον και Ελένη, ου ευδόκησα στην Αθήνα αλλήλη, εν ειρήνη και ομονία διαφύλαξον. Τίμιον αυτή των γάμων ανάδειξον, αμίαντον αυτών την κήτην διατήρησον, ακυλίδωτον αυτών την συμβίωσιν διαμήνε ευδόκησον. Και καταξίωσον αυτούς εν γύρι πίονι καταντήσε εν καθαρά την καρδία εργαζομένος τα σεντολά σου. Σίγαρι ο Θεός ημών, Θεός του ελέην και σώζην και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, συντονά σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως, τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει, Πάτερ ημών,
ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα της σου. Τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλίνομεν. Συ, Κύριε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λέησον. Ο Θεός ο πάντα ποιήσα στη ισχύ σου και στερεώσα στην οικουμένη και κοσμήσα στον Στέφανον πάντων των πεπιμένων υπό σου και το ποτήριον των κοινών τούτο παρεχόμενος τη συντάφτιση προς γάμου κοινωνίαν ευλόγησον ευλογία πνευματική. Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δεδόξασε σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σωτηρίον, σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσω. Ισαΐα χορεύε η Παρθένος έσχαινε εν γάστρι και τεκένιον τον Εμμανουήλ θεόντε και άνθρωπον Ανατολή όνομα αυτού ον μεγαλύνοντες τι παρθένον μακαρίζομεν. Αγίοι μαρτύρες οι καλώς αθλήσαντες και Στεφανοθέντες πρεσβεύσατε προς Κύριον ελεήθηνε τας ψυχάς ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός Αποστόλων καύχημα μαρτύρων αγαλίαμα ον το κήρυγμα. Κυάσι ομαούσι μεγαλύνθητη νυμφή ως Αβραάμ και ευλογήθητη ως Ισάκ και πληθύνθητη ως Ιακώβ, πορευόμενος εν ειρήνη και εργαζόμενος εν δικαιοσύνη τας εντολάς του Θεού. Και συ νύμφη, μεγαλύνθητη ως η Σάρα και φράθητη ως η Ρεβέκα και πληθύνθητη ως η Ραχήλ, εφρενωμένη του ιδίου Ανδρή, φυλάτουσα τους όρους του νόμου, ότι ούτως ευδόκησαν ο Θεός
του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός, ο Θεός ημών, ο παραγενόμενος εν Κανά της Γαλιλαίας και τον εκεί σε γάμον ευλόγησας. Ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους, τους της υπρονία προς γάμου κοινωνίαν συναυθέντας. Ευλόγησον αυτούν εις όδους και εξόδους, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή αυτών. Ανέλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου, ασπήλους και αμόμους και ανεποβολευτής διατηρών, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου. Τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομεν. Συ, Κύριε. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η Παναγία και ο Μουσιος και Ζωαρχική Τριάς, η μία Θεότης και Βασιλεία, ευλογήσε ημάς και παράσχει μην μακροζωίαν ευτεκνίαν, προκοπήν βίου και πίστεως, και εμπλήσε ημάς πάνω των επιγείς αγαθών, αξιώσετε ημάς και των επικελμένων αγαθών της απολαύσεως, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα Σοι, ο διά της εν Κανά επιδημίας τίμιον αναδείξας των γάμων και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Παναφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αγίων Δόξων Μεγαλομάτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και του Αγίων Δόξων Μεγαλομάτυρος Προκοπίου και πάνω των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καθίστε. Καθίστε. Εντάξει, δεν πειράζει, διαδώστε. Αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ, Γιώργο και Ελένη, με μεγάλη χαρά και κανονικά ως Έλληνες αργά είμαστε πάντοτε. Αργήσαμε και λίγο σήμερα και πρώτη φορά που είδα ο γαμπρός να είναι να αργήσει 30 λεπτά. Συνήθως οι νύφες τους περιμένουμε, αλλά ετοίμασε. Πολύ ωραία, κριτικά όπως τα βλέπουμε και ξέρουμε. Σε χαίρομαι σήμερα που τελέσαμε αυτή την πανέμορφη μυστήριο του γάμου. Δύο άνθρωποι εδώ που ήρθαν μαζί, ο Γιώργος και η Ελένη, που είχα εγώ τη μεγάλη ευλογία να τους γνωρίσω τώρα τα τελευταία 8-9 μήνες. Και οπότε για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν ερωτάζουμε και είμαστε μέσα στις ακολουθίες, όντως στην ακολουθία του μυστήριου του γάμου, είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί βλέπουμε τη χάρη του Θεού και κάνει κάτι πάρα πολύ παράξενο, σωστό. Οπότε φέρνει δύο ανθρώπους να γίνουν μία σάρκα. Και αυτό το σάρκα το βλέπουμε μπροστά μας, ο Γιώργος και η Ελένη. Μιλήσαμε αρκετά, τα είπαμε προσωπικά και κοντά, αλλά τους έχω πει και στα ίδια ότι ως άνθρωποι, ως ζευγάρι και όταν θα ετοιμάσουν τη δική τους την οικογένεια, χρειαζόμαστε πολλά στη ζωή μας. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε αγάπη. Και αυτή την αγάπη δεν είναι αγάπη που εμείς λέμε ως άνθρωπος έτσι είναι η αγάπη. Αυτή η αγάπη έρχεται με το Θεό και με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Θεού. Δεύτερον, όπως νομίζω και ως άντρας, και εγώ που είμαι παντρεμένος και με την πρεσβυτέρα μου, χρειαζόμαστε υπομονή. Υπομονή για όλους. Γιατί σίγουρα θα περνάνε δυσκολίες, θα περνάνε χαρούμενες στιγμές. Ευχόμεθα, όπως ακούσαμε στον γάμο, ότι ο Θεός θα τους χαρεί κάθε ευλογία και να έχουν και, όπως ακούσαμε, ωραία και πανέμορφα παιδιά. Όντως, κάθε ευλογία και κάθε χάρη έρχεται από το Θεό,
αλλά μόνο έρχονται όταν είμαστε μαζί με το Θεό. Αφού αυτοί οι δύο έχουν γίνει μία σάρκα, εύχομαι και αυτοί να γίνουν και μία σάρκα μαζί με το Θεό, τον Χριστό. Και αυτό έγινε σήμερα που είδαμε με το Ευαγγέλιο να τους περνάει γύρω-γύρω το τραπέζι τρεις φορές και κάθε καλό και που κάνουμε το σταυρό μας, κρατάμε τις λαμπάδες που λέμε και εμείς και πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και αυτός θα μας φανεί στις δύσκολες στιγμές και στις καλές στιγμές θα είναι και πιο λαμπρά, πιο λαμπρότητα με την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό σήμερα πανηγυρίζουμε, γι' αυτό σήμερα γλεντάμε και γι' αυτό σήμερα δοξάζουμε. Γιατί σίγουρα και όπως και εγώ έμαθα, τι τραβήξανε τα παιδιά, συγγενείς να έρθουν από μακριά, άλλοι φίλοι και συγγενείς που ήρθαν και τώρα και με όλες τις δυσκολίες που όλοι έχουμε τραβήξει λόγω του κορονοϊού, εγώ ως ιερέας, εγώ ως άνθρωπος δοξάζω το Θεό, γιατί μας έχει κρατήσει καλά, μας προστατεύει και εύχομαι με την ευλογία του Θεού να σας έχει καλά, να έχετε υγεία, χαρά και κάθε ευλογία από το Θεό, να σας χαρεί ό,τι επιθυμείτε και όντως να σας χαρεί, όπως ακούσαμε, πάρα πολλά παιδιά, γεροί και δυνατοί να είναι αυτοί και εσείς, όπως είπαμε νωρίτερα, αγάπη και υπομονή και όλα τα άλλα αφήστε στην άκρη, γιατί μόνο αυτά θα σας δίνει δύναμη και αυτό να συνεχίσετε με τη ζωή σας, να το δείτε γεροί και εσείς και δυνατοί με πάρα πολλά χρόνια μπροστά σας. Θα πω και μερικά στα αγγλικά, αφού τα είπαμε όλα ελληνικά σήμερα και ήταν ωραία. Καλά και για μένα, πρέπει να ξεπτρίψω και τη γλώσσα μου, τα ξεχνάω και εγώ. But today it was a really great blessing because we got to witness two people become one. We got to see George, Georgios and Eleni become two people to become one through the great, awesome and beautiful sacrament of holy matrimony. And in this sacrament that we witness, you see it in multi-facets. First, you saw them to receive their rings at the aravona, at the engagement, in which that ring that they are both having in their right hand is a pledge that they will be with the other person through everything in life, through health and an illness, through sadness and in joys, and everything that's going to come in their journey through marriage. Then from there, you witness them to take their candles to hold in their hands so that they too can exemplify that Christ is the light of the world and that he will be the light into their own lives. From there, we heard the beautiful prayers asking for health, strength, endurance, and well-being, and God willing, many years full of joy and happiness, and then as well to have blessed and beautiful children and a beautiful family to come. From there, we also witnessed and saw them to participate by receiving their crowns on their heads to become king and queen of their household. And the most beautiful thing about that is that it's one thread that holds them together. There's not two, there's not one higher, one lower. It is equal because it's a teamwork, it's an effort. And even as it said in Greek, and I saw you guys laughing, na mi fovithi ti gineka, to not be afraid of the woman. It is true though, because it takes time, it takes patience, and it takes love to make this marriage and to make anything work in life. We then heard the beautiful scripture readings, and then at the end, we saw them to take their first sips as husband and wife by drinking of the common cup. And then we took our first steps around the table with the beautiful dance of Isaiah and the hymns that were chanted there. That is why we are now at this moment where we get to celebrate. There's so much joy, even in the midst of a darkened world, sadness, anger, anguish, you name it, the midst of this pandemic, COVID, what's sadly going on in Afghanistan, but life continues. And we see that with two beautiful people in front of us to come together, how uniquely they came together. If all of you as family and friends know their beautiful story, how much effort it took in and planned to be here today, to get family to be here healthy and well, to come from in different ways from different ends of the earth, but to be here to celebrate for one reason, for two people, two awesome, incredible people to become one. And that oneness is gonna take a lot of time, a lot of effort, a lot of patience, a lot of humility and selflessness to cultivate and grow, because it is the two who are now becoming one and understanding that it's the other who will need the support of the other so that they could grow, prosper, and enjoy all the beauties of life. As I said in Greek, and I always offer it to my grooms, to the brides, there's nothing to say. As we know as husbands, happy wife, happy life, right? Πατέρα, τι νομίζεις, εσείς και οι άλλοι, να τους έχουμε καλά οι γυναίκες και όλα αυτά, άφησέ τα στην άκρη. Και το άλλο, το δεύτερο, που μου αρέσει και το έχω καταλάβει τώρα σιγά-σιγά,
όταν μιλάω στους παππούδες και οι θείες και αυτά, εσείς που είσαστε εδώ, καταλαβαίνω εσείς δεν μιλάτε πολλά τώρα. Μετά από χρόνια που έχουν περάσει, δεν μιλάτε. Γιατί? Εσείς κάθετε εκεί και μια χαρά είσαστε έτσι. Ή στο καναπέ, ή στο lazy boy και αυτά. Και εγώ πηγαίνω και λέω, γιατί δεν λες τίποτα στη μάνα, ή στη γιαγιά, ή στη θεία. Και οι άλλοι μου έχουν πει, παιδί μου, θα μάθεις καλύτερα να μιλάς τίποτα, αντί να κάνεις φασαρία και μετά θα ακούσεις γκρίνια και παράπονα. Και εμείς οι άντρες δεν είμαστε καλύτεροι, εμείς είμαστε χειρότεροι και μερικές φορές. Οπότε, Γιώργο, να είσαι καλά, να προσέχεις την Ελένη και μόνο με αγάπη και υπομονή, Ελένη, το ίδιο με τον σύζυγο, να είστε καλά. I pray our Lord blesses you with many years full of health, happiness and joy. Στο τέλος λέμε να ζήσετε and may you live many happy years full of health, happiness and joy. Τώρα, Γιώργο, νομίζω επιτρέπεται να κοιτάξεις την πανέμορφη τη γυναίκα σου και να τη φιλήσεις.